Ο στόχος του ΚΚΕ είναι να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, να είναι ακόμα πιο ισχυρό, γιατί η δύναμη που θα του δώσει ο λαός και στις ευρωεκλογές, να είναι σίγουρος ότι θα κατατεθεί στους αγώνες καθημερινά, σε κάθε χώρο δουλειάς, εκεί πέρα που πραγματικά χτίζεται η αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι σε μια πολιτική δηλαδή, που όντως, το είπε και ο κύριος Μανιάτης πριν, η αλήθεια είναι, το 80-90% αυτών που ψηφίζονται σαν νόμοι στην Ελλάδα από τις κυβερνήσεις, όντως αποφασίζεται από κοινού, αν θέλετε, με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πολιτική είναι πίσω από όλη τη βαρβαρότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός και η νεολαία. Για παράδειγμα, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Και φυσικά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Οπότε με αυτό το κριτήριο να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ. Τι πιστεύετε ότι θα είναι στο μυαλό του πολίτη που θα βαραίνει πιο πολύ όταν πάει να ψηφίσει? Θα είναι η ακρίβεια, θα είναι τα θέματα θεσμικά? Καταρχάς πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου, όπως είπα και πριν, όλα τα προβλήματα, η καθημερινότητα δηλαδή του λαού. Και σίγουρα όλα αυτά τα ζητήματα από ό,τι φαίνεται απασχολούν, γιατί και αυτά μας λέει και ο κόσμος και είναι λογικό, γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα και το 2024 και η ζωή, αλήθεια είναι, της πλειοψηφίας του κόσμου δεν συνάδει καθόλου με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στο πώς να ζήσουμε, δηλαδή αντί να δουλεύουμε 5ωρο, 6ωρο, δουλεύουμε 12ωρα κτλ. Την ώρα που βέβαια, να ξέρετε ότι εντάξει, δεν είναι για όλους έτσι. Οι επιχειρήσεις, για παράδειγμα 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είχαν αύξηση το 22 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο μισθός του εργαζόμενου τελειώνει στα μισά του μήνα. Συνεπώς, αυτό είναι το ζήτημα. Και αν θέλετε ο κόσμος, ο λαός, οι εργαζόμενοι να αξιοποιήσουν τις ευρωεκλογές, ακριβώς για να καταδικάσουν την πολιτική που εξυπηρετεί τα κέρδη των λίγων. Ναι, για όλα αυτά που συζητάμε, υποθέτω. Λοιπόν, είπα και πριν κάποια πράγματα και για τους μισθούς. Η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα και όσον αφορά σίγουρα την κατάσταση, την τραγική κατάσταση με τους μισθούς στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός είναι στα ίδια επίπεδα με το 2009. Ο κατώτατος μισθός είναι λίγο παραπάνω από τα επίπεδα του 2012. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε, λέγοντας, είπα και πριν, σε σχέση με τα υπέρογκα κέρδη που μαζεύονται έτσι στους λίγους, να το πούμε, στις επιχειρήσεις που πραγματικά βλέπουν αύξηση την ώρα που υπάρχει αυτή η κατάσταση, λαϊκές οικογένειες. Ταυτόχρονα με την πολιτική που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τις κυβερνήσεις για την φοραφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος, μιλάμε για το ΦΠΑ, για τους άμεσους και έμεσους άδικους φόρους. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεις που έχουν απορριφθεί από όλες τις κυβερνήσεις, για παράδειγμα για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για κατάργηση στους φόρους στην ενέργεια κτλ. Που δεν έγιναν δεκτές, αλλά κατά βάση το θέμα είναι ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, αυξήσεις στις συντάξεις. Την Τετάρτη είχαμε πανεργατική απεργία, είχε προηγηθεί άλλη μεγαλειώδης απεργία, 28 Φλεβάρι, είναι μπροστά η απεργία της Πρωτομαγιάς. Εκεί εκφράζεται η θέληση του λαού, πραγματικά των εργαζομένων της νεολαίας, που διεκδικούν τα δικαιώματά τους για αυτή την κατάσταση που πραγματικά δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή και όντως πρέπει να είναι κριτήριο. Και αν θέλετε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα για το τι πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο λαός της Ελλάδας πληρώνει και με την τσέπη του την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Για παράδειγμα, η φρεγάτα Ίδρα που έχει σταλεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ασπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στόμα του λύκου στην Ερυθρά Θάλασσα, κοστίζει στην τσέπη του ελληνικού λαού 500.000 κάθε μέρα. Συνολικά το ζήτημα της εμπλοκής της χώρας το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή υποθέτω όμως θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελεύθερο εμπόριο. Έτσι. Αυτό το πράγμα να εξασφαλιστεί για ποιον είναι το νομίζω θέμα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το 500.000 λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι το ζήτημα, να εξασφαλιστεί για ποιον. Γιατί έχει πάει εκεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εφοπλιστών. Στην Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά, για παράδειγμα. Ναι, οι χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν στην Κόσκο, νομίζω φανερώνεται το πόσο κάτεργο είναι οι συνθήκες που δουλεύουν από τους τεράστιους αγώνες, απεργιακούς και όχι μόνο, που έχουν εξεσπάσει τελευταία χρόνια. Με αφορμή δυστυχώς
το έγκλημα, τα εγκλήματα σε βάρος της ζωής τους, γιατί δουλεύουν με άθλιες συνθήκες και έχουν διεκδικήσει και παλεύουν για συλλογική σύμβαση εργασίας και την έχουν κατακτήσει σε έναν βαθμό. Δεν θέλουμε να κλείσει το λιμάνι του Πειραιά. Μα εμείς δεν είπαμε να κλείσει το λιμάνι του Πειραιά, όποια όψη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως το λιμάνι του Πειραιά, όπως και μια σειρά και όλα τα λιμάνια, δεν ανήκουν, δεν εξυπηρετούν το λαό για τις ανάγκες του, αλλά ίσα-ίσα ανήκουν και τα λιμένονται επιχειρήσεις, εταιρείες, το κράτος, το ελληνικό, το οποίο έχει κάνει business τέλος πάντων με μια σειρά άλλες χώρες. Δεν γυρίζουν στην τσέπη του ελληνικού λαού αυτά τα λεφτά, ίσα-ίσα τον εκμεταλλεύονται.